πει η πολιτεία και το κράτος, να δει και τον πολίτη της Λέσβου και τον πολίτη της Μόριας, που για 5 χρόνια περνάει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι η Μόρια, όπως γνωρίζετε, σηκώνει το βάρος του μεταναστευτικού. Η δικιά μας μόνιμη επιδίωξη, και επιβεβαιώνω και τώρα, είναι η απομάκρυνση από τα νησιά. Αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι απαιτούν να μην στηθεί νέα Μόρια στη θέση της Μόριας. Δρόμος του Καράτυπε γίνεται ένας χαμός. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τα μαγαζιά μας είναι εκτεθειμένα, όλοι είμαστε εκτεθειμένοι. Περνάμε ανάμεσα από μια δυστυχία. Επηρεάζει και εμάς. Στην περιοχή εδώ πέρα σκουπίδια, ακαθαρσίες. Βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μας ενοχλούν. Θέλω να τονίσω ότι η πρώτη προτεραιότητά μας αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών της Λέσβου και των ετών των άσχετων. Σήμερα ήδη μεταφέρονται από τη Λέσβο στην ενδοχώρα 400 ασυνόδευτα ανήλικα που είχαν απομείνει στο ΚΙΠ. Να φύγουν προς την Ευρώπη και υπάρχει ένα εμπόδιο. Και το εμπόδιο αυτό είναι η κυβερνητική πολιτική με τις αποφάσεις της. Θέλουμε τις ζωές μας πίσω, θέλουμε την κανονικότητά μας, θέλουμε να μείνουμε εμείς εδώ, οι οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Από 5.000 ετούντες άσυλο βρίσκονται πλέον στη νέα προσωρινή δομή φιλοξενίας στο Μαυροβούρνη στη Λέσβο. Χρειάζεται πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει πιο συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Γιατί δεν γίνεται 5 νησιά να σηκώνει όλο το βάρος των ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.